Σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπειρία μου στο The Voice και για το πώς είναι να είσαι μαζί με τον Σάκη Ρουβά, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021. Ξέρω ότι έχουμε 2022 τώρα, αλλά όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021. Λάθος! Δεν ξεκίνησαν όλα τον Αύγουστο του 2021. Ξεκίνησαν πιο νωρίς. Ξεκίνησαν από το 2020. Όταν εγώ έκανα την αίτησή μου για να πάω στο The Voice. Πολύ απλά, νομίζω ξέρετε όλη τη διαδικασία. Μπαίνεις στην πλατφόρμα του Sky, πληκτρολογείς, κάνεις την αίτηση και περιμένεις να σε καλέσουν για να πας στο The Voice. Τι παίζει τώρα με μένα, θα πεις. Πώς πήγες 2021, τι παίχτηκε. Κοίτα να δεις, με πήραν με ένα τηλέφωνο αρκετές φορές το 2020, αλλά δεν ήθελα να πάω να κάνω οντισιόν για να περάσω. Συνεχώς ανέβαλα τις οντισιόν και δεν πήγαινα πολύ απλά. Μέχρι που σε μια φάση με πρίξανε στην κυριολεξία με τα πολλά τηλέφωνα και απλά πήγα να κάνω την οντισιόν. Βέβαια, εγώ χωρίς κανένα ίχνος αισιοδοξίας πήγα απλά για να κάνω έτσι την πλάκα μου. Και πέρασα την πρώτη οντισιόν. Και μου λένε, έλα να κάνεις και μια δεύτερη. Πάω να κάνω δεύτερη οντισιόν, λέω σιγά μην περάσω στην τρίτη οντισιόν. Πέρασα και στην τρίτη οντισιόν. Δεν ξέρω να ξεχωρίζουνε, μωρέ. Μου να πάρω τα πραγματικά ταλέντα πριν εμένα. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Το μόνο σούργελο στο Voice, ποιο ήταν, ο Γιάννης Παυλόπουλος, ρε φίλε. Πέρασα που λες και δεύτερη και τρίτη οντισιόν, τέλος. Μου λένε βγαίνεις. Πού βγαίνω, στον αέρα. Οπότε στέλνω τη λίστα με 10 τραγούδια. Τα ελέγχει προφανώς ο μαέστρος, γιατί παιδιά. Sorry που θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν πας με το τραγούδι που θέλεις. Νομίζατε ότι είναι δικιά του επιλογή. Που λες ο ξεαγάπητος Θοδωρής Ντάρμας, ο μαέστρος, πήρε τη λίστα μου με τα 10 τραγούδια και επέλεξε ποιο τραγούδι από τα 10 θέλει εκείνο να πω. Δόξα τω Θεώ, εγώ ήθελα να πω έτσι κι αλλιώς το να την προσέχεις και το είχα βάλει και αυτό στη λίστα. Και το επέλεξε. Οπότε ήμουν τυχαίος! Γιατί είπα αυτό που ήθελα. Πίτσι, yes, να την προσέχεις. Δεν σε ξέρω, μάμα θα να σε ζηλεύω, βλέπεις αυτή που wait, πριν γίνει αυτό όμως. Έπρεπε να πάω να κάνω τη συνέντευξη, την εξωτερική συνέντευξη, στην οποία τι κάνανε βρε τα λάνια του The Voice, η παραγωγή του The Voice τέλος πάντων. Μου λένε έλα να κάνουμε μια εξωτερική συνέντευξη, αν τυχόν βγεις τηλεόραση, λέμε το. Δεν μου είχαν πει ξέρω εγώ θα βγεις τηλεόραση. Λες και θα αφήνατε εξοπλισμό να περάσει έτσι και χρόνο με το κρού σας, χωρίς να έχει βγει κάποιος, χωρίς να είναι κάποιος να βγει στην τηλεόραση, έτσι. Έτσι χαραμίζεται τη συνέντευξη εσείς. Γυρίσαμε μια καταπληκτική συνέντευξη σε εξωτερικό χώρο, η αλήθεια είναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Γιάννης Παυλόπουλος, είμαι 19 χρονών και μένω στην Αθήνα. Πάει και η συνέντευξη. Και με καλούνε και μου λένε Γιάννη, έχεις την τάδε μέρα και ώρα γύρισμα για να πεις το τραγούδι. Ποιο τραγούδι, το να την προσέχεις. Δεν σε ξέρω. Δεν σου Γιάννη. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, αλλά τα γυρίσματα είναι εξαντλητικά. Στην κυριολεξία πεθαίνεις. Μας καλούνε από το πρωί, και αν είσαι άτυχος, βγαίνεις 2 το βράδυ στη σκηνή να τραγουδήσεις. Μετά από όλο αυτό, δεν έχεις και φωνή, δεν σου έχει μείνει φωνή να τραγουδήσεις. Εγώ δεν έχω έτσι κι αλλιώς φωνή, απλά το λέω για κάποιους συναδέλφους εκεί έξω που βασανιστήκαν περισσότερο από μένα. Γιατί εγώ δεν έχω φωνή. Σε εκείνη την πρώτη οντισιόν ήταν πολύ γαμάτη εμπειρία. Γνώρισα όλα τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο επεισόδιο. Γαμάτη όλοι, τους λατρεύω. Ήμουνα με τον Σοφοκλή, τον μίσησα πάρα πολύ. Βρέθηκα σκηνή με 2 άχρηστους αντιπάλους. Το καλό από το The Voice γενικότερα είναι ότι κράτησα κάποιες φιλίες που θα έχω για πάντα, μάλλον. Όπως και με το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Γιατί και στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο γνώρισα άτομα που είμαστε ακόμα φίλοι. Δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Παρ' όλα αυτά, περνάγαμε ωραίες στιγμές στο backstage του The Voice. Μιλάγαμε, χαιρόμασταν, λέγαμε μαζί. Ειδικά με τη Μάγδα, ναι, ξέρετε ποια Μάγδα λέω, αυτή που με απέκλεισε στην τέταρτη φάση στα live αυτή. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ καταρχάς έχω να πω ότι η Μάγδα δεν πάει καλά. Προφανώς και θα έκτενες μέχρι εδώ, Μάγδα. Με τη Μάγδα γνωριστήκαμε από εκεί, από το πρώτο επεισόδιο. Και κάπως έτσι πέρασε όλη η ώρα κάνοντας γνωριμίες και μιλώντας. Και ήρθε η ώρα να βγω στο stage. Έρχεται το floor manager, μικρόφωνο. Floor manager, και εγώ έπρεπε να το πάρω εκεί. Το είπα εκεί πέρα με αυτοπεποίθηση και είπα θα κάνω την περσόνα που είδατε στο Voice, γιατί ήθελα να είμαι αρκετά αεριστικός, δηλαδή έτσι... Και ωραίος και εκφραστικός και flow και ρυθμός... Πέστα ρε μου, πέστα, αυτούς τα λες, που δεν γύρισαν. Για αυτούς τα... Εγώ και τίποτα άλλο και κανένας, κλαις. Όχι, εγώ τα έχω πάρει ρε, γι' αυτό το λέω. Που δεν είμαι έτσι στην πραγματικότητα. Πες το Rap God.
Απλά ήθελα να κάνω ένα show. Πες το, δεν πειράζει, θα βρούμε άλλο. Τι λέτε, μην αρχίσετε. Μην τους ακούτε. Έναν άλλον χαρακτήρα, έναν άλλον Γιάννη. Εγώ από πριν είχα επιλέξει ότι ήθελα να πάω με τον Πάνο μου Ζουράκι σε περίπτωση που γύρναγε. Και δόξα τω Θεώ, γύρισε ο άνθρωπος. Δεν πολεμάω να ξεφύγω από την θλίψη μου, μην με παρεξηγήσει. Ο μόνος λόγος που ήθελα να πάω με τον Πάνο ήταν επειδή ήξερα ότι μαζί του μπορώ να κάνω show. Γιατί τι πιο φαν και πιο διασκεδαστικό από τον Πάνο μου Ζουράκι. Το κρίμα είναι μετά. Όπως σας είπα, ήθελα να βγάλω έναν άλλο χαρακτήρα στη σκηνή. Δεν τον έβγαλα. Πολλοί τον κρίνανε αυτό το χαρακτήρα και στα social media κτλ. Κι άλλοι τον αγάπησαν. Για χαρά δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν ήθελα να κάνω αλλιώς. Πήγα εκεί για να κάνω show. Δεν πήγα να τραγουδήσω. That's the point in life. They expect something from you, but you give them something else. Δηλαδή, εγώ εναντίον άλλων δύο παικτών, και μάντεψε. Απ' τους τρεις περνάει ο ένας. Και ο Πάνος επέλεξε το τελευταία μέρα στη γη του Σολμάιστερ γιατί τον έπριξα. Πρέπει να πω το τελευταία μέρα στη γη γιατί είναι χαμάτο Πάνο και σε παρακαλώ πρέπει να το δώσεις και μπορεί να είναι η τελευταία φορά που θα βγω και πρέπει να πω Σολμάιστερ και whatever. Το γύρισμα της δεύτερης φάσης τραγικό. Τραγικ! Ήμασταν εκεί πάλι από το πρωί και το θέμα ξέρεις ποιο ήταν. Ότι είχαμε κάνει πρόβες πριν. Cool. Έχω και βίντεο. Δείτε βίντεο από την πρόβα. Θέλεις να μου φέρει το κεφάλι ενός τραγού. Θέλω λίγο αίμα να πιω. Γιατίς μεγάλωσα και πήρα να πάνω μου. Άρα μένει μια εξήγηση να πάρω και δεν έχω τέρα. Και μπουμ, έρχεται η μέρα του γυρίσματος. Και είμαι άρρωστος. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Εγώ δεν έχω φωνή για τραγουδί, γιατί. Να. Και είδε και κάτσε εκεί αρρώστια. Τι να κάνει τώρα εκεί. Το είπα όπως μπορούσα. Άμα δείτε στην αρχή, είναι καλούτσικο. Έλα, αυτή είναι η δική μας γιορτή, σου λέω. Έλα, με λέει άμα δεν είσαι κι εσύ. Έχω ένα μπουκάλι, δικά έφτα λάθη. Άμα έχει αναπτύρα, ξέρει τη συνταγή. Από τη μέση και μετά με πιάνει το λαχάνιασμα τη αρρώστια. Και ήταν και ξηρός ο λαιμός μου, οπότε ακουγόμουν κάπως. Έλα, αυτή είναι η δική μου αρετή, σου λέω όλα. Έχω ένα μπουκάλι, την καέφτα λάθη. Μα έχεις αναπτύρα, ξέρεις τη συνταγή. Και ήτανε χάλια το αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα ήταν η ενέργεια που έβγαζα πάνω σκηνή. Αυτό κατάλαβα ότι πέρασε. Το. Έλα, αυτή είναι η δική μας ορτή. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο juicy κομμάτι της ιστορίας. Συνδεθήκαμε πιο πολύ με τον Πάνο όλοι οι παίκτες, γιατί ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε το σπίτι του σε μια ομάδα περίπου 15 ατόμων να πάμε στο σπίτι του για πρόβα. Αυτό ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πείτε μου εσείς, ποιος από εσάς θα έβαζε μέσα στο σπίτι του 15 άγνωστους που έχει δει 4 ώρες σε όλη τη ζωή. Ποιος θα το έκανε. Ο Πάνος μου Ζουράκι θα το έκανε, ρε παιδιά. Επιλέξαμε τραγούδι και αυτή τη φορά δεν επιλέξαμε. Εμείς ο Πάνος επέλεξε. Ξέχασα αυτό. Ήταν δικιά του επιλογή. Το κομμάτι θα πούμε, το οποίο δεν θυμάμαι λίγες. Είναι το «Φοβάμαι, δεν είναι ο κόσμος σου αυτός» από τις Ρόδες σε συνεργασία με την Αρβανιτάκη που λέει το ρεφρέν. Και σε αυτή τη φάση κιόλας είναι battles. Δεν ξέραμε με ποιον θα είμαστε. Ήμουνα εναντίον του Σοφοκλή. Το μόνο κακό της υπόθεσης είναι ότι με βάλανε με το Σοφοκλή. Αυτό είναι τραγικό. Βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα κατά την άποψή μου. Κάθε γιος Χριστός, κάθε πόρνη Παναγιά, κάθε κόρη Αφροδίτη, κάθε μάνα με γεια. Δυσκολέψαμε όμως λίγο τον Πάνο στην επιλογή. Θα ήθελα τώρα να με βγάλετε από τη δύσκολη θέση και να αποφασίσετε μόνοι σας ποιος θέλει να παραμείνει και ποιος θέλει να φύγει. Και σε αυτό το κήρυσμα ήθελα να κάνω κάτι. Ήθελα να δώσω κάποια δώρα στους κριτές, το οποίο ήταν κάτι σαν ένα κωμικό σκετσάκι που ήθελα να κάνω. Θα κράταγε 20 δευτερόλεπτα. Δεν με αφήσανε να το κάνω στο κήρυσμα. Πριν τη σαν. Αλλά αυτή τη φορά το καλό ήταν ότι δεν ήμουν άρρωστος, ρε φίλε. Οπότε το ξέσκισα το κομμάτι. Έχει ένα καύσο να σκληρώ, έχει ένα κόκκινο ουρανό και ένα μήλιο μακρινό μαγό χαμπάρι. Ξέρεις ποιο είναι το ειρωνικό της υπόθεσης. Μία μέρα μετά το γύρισμα, ξαναρρώστησα. Και αυτό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση είναι ότι καθίσαμε πάνω στη σκηνή του Voice μετά το τραγούδι περίπου 25 λεπτά. Προφανώς δεν το δείξαν αυτό στην τηλεόραση, έγινε μοντάζ και τα κόψανε. Γιατί ο Πάνος 25 λεπτά δεν μπορούσε να αποφασίσει με ποιο να πάει. Είπε κάτι του τύπου: θα ρίξω ένα κομμάτι, ένα νόμισμα. Θα ρίξω ένα νόμισμα και από όποια πλευρά πέσει θα αποφασίσουμε ποιο θα φύγει. Το Voice είναι σοβαρό παιχνίδι και δεν πρέπει να κρίνεται έτσι. Να κρίνεται με την αξία του καθενός. Και όπως καθόταν, πετάει ένα. Θα συνεχίσουμε τον Γιάννη. Απάντησα τι έτσι απλά. Λοιπόν,
Περνάει στα cross bodies, έτσι απλά. Περίμενα να γίνει κάτι φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, μετά από εκατομμύρια χρόνια σκέψης, αποφάσισα να πάμε του Γιάννη. Εντάξει. Δεν μιλάει έτσι ο Μουζουράκης, αλλά εγώ έτσι τον φαντάστηκα τώρα στο μυαλό μου. Επιλέξαμε το τριαντάφυλλο του Τσολμάιστερ γιατί μάντεψε. Τον έπριξα. Ήξερα ότι μπορούσα να το ερμηνεύσω τελείως με τον τρόπο που θέλω και να περάσω και αυτό το μήνυμα που πέρασα για τις γυναικοκτονίες προφανώς. Θέλω να πω το λόγο που διάλεξα αυτό το τραγούδι. Άντε, πες. Γιατί σε αυτήν την εποχή που ζούμε, με τόσο τραγικές ειδήσεις κάθε μέρα, αυτό το τραγούδι έρχεται και μας διδάσκει την αληθινή προϋπόθεση της αγάπης, η οποία είναι ο σεβασμός. Αγάπαμε μα μη μ' αγγίζεις, αγάπαμε μα μη με ερωτευτείς. Πρέπει να σεβόμαστε τα θέλω του άλλου στην αγάπη. Αλλιώς δεν είναι αγάπη, πολύ απλά. Και κληρώθηκα με τη Μάγδα. Μάγδα δεν πάει καλά. Βρίσκω τη Μάγδα εκεί πέρα κάπου στο backstage που ήταν και της κάνω: Μάγδα, είσαι έτοιμη να φάω που... Γέλασε. Εγώ δεν γέλασα. Ραπ εναντίον λαϊκό. Τι βλέπουν, δεν πω, λαϊκή. Ένα παιδί που περπατά τη γνωστή διαδρομή. Από το σχολείο, δύο τετράγωνο στο σπίτι του. Μπορεί να πέρασει η Μάγδα, μπορεί να απογοήτευσα τον Μουζουράκη. Και συγγνώμη, Μουζουράκη, που σε απογοήτευσα. Αλλά έτσι τα φέρνει η ζωή μερικές φορές. Αυτή είναι η ζωή, Μουζουράκη. Αυτή είναι η ζωή. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος με τον τρόπο που το εκτέλεσα και περισσότερο από όλες τις εμφανίσεις του The Voice, η αγαπημένη μου ήταν αυτή. Σε όσους παιδιά θέλετε, έχετε φωνή, φωνάρα, καθόλου φωνή, ψώνιο, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι και αν έχετε, πηγαίνετε στο Voice, γιατί όχι. Δεν θα σας χαλάσει. Δεν άλλαξε τίποτα απολύτως στη ζωή μου. Δυστυχώς εγώ περίμενα να έρθουν κατευθείαν λεφτά, γκόμενες. Τίποτα δεν ήρθε.